Κύριε Κατρίνη, βρίσκεστε εδώ στο νησί της ΕΚΟ και πραγματοποιείτε αυτή τη στιγμή μία επίσκεψη με τα στελέχη του επιμελητηρίου εδώ της ΕΚΟ. Να μας πείτε δύο λόγια για τον σκοπό της συνάντησής σας. Ναι, στα πλαίσια της επίσκεψής μου εδώ στην ΚΟ συναντήθηκα με τους ανθρώπους της αγοράς, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα παρά την φαινομενική ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Δυστυχώς, οι περισσότεροι επαγγελματίες είναι αποκλεισμένοι από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Επαγγελματίες, επιχειρηματίες που θέλουν να μεταξελιχθούν, να εξυγχρονιστούν, να κάνουν συνέργειες, βρίσκουν ερμητικά κλειστές τις τράπεζες για ένα κεφάλαιο κίνησης. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε και την εγκύκλιο από τον κύριο Πιτσιλή πριν από λίγες ημέρες, που όλοι όσοι χρωστούν πλέον δεν θα έχουν φορολογική ενημερότητα αν δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές. Και αναρωτιέμαι, και αυτό συζήτησαμε σήμερα με τους ανθρώπους της αγοράς εδώ στην ΚΟ, όταν χρωστούν 4 εκατομμύρια ΑΦΜ σήμερα στην εφορία και έχει ρυθμίσει μόλις το 10%, άρα το υπόλοιπο 90% που δεν μπορεί να ρυθμίσει, γιατί δεν είναι και οι ρυθμίσεις βιώσιμες που προτείνει η κυβέρνηση, θα μείνει εκτός της οικονομίας και της αγοράς της πόλης και του νησιού. Εδώ λοιπόν, εμείς έχουμε προτείνει 120 δόσεις με 30% κούρεμα για όσους στηρούν τη ρύθμιση. Έχουμε πει να υπάρχει άνοιγμα όλων των προγραμμάτων αναπτυξιακός ΕΣΠΑ σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυστυχώς είναι αποκλεισμένες. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι πόροι να διαχειριστούν στην αγορά και όχι σε 370 επιχειρήσεις όλες και όλες στη χώρα. Που προσέξτε, 370 επιχειρήσεις θα πάρουν 17,5 δις δανείων και οι υπόλοιπες 399.000 θα διαπραγματευτούν και αν πάρουν δάνειο με 8% από μία τράπεζα. Άρα, Ελλάδα δύο ταχυτήτων, και εδώ που έχουμε μεγαλύτερα κόστη και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ, άρα δεν κάνει νησιωτική πολιτική, οι άνθρωποι της αγοράς έχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη στήριξη αλλά και σοβαρή προσέγγιση στο κομμάτι του επιχειρηματικού. Κοιτάξτε και το γεγονός ότι η ΚΟΣ και όλα τα νησιά της Παραμεθωρίου, παρότι έχουμε και εδώ, ειδικά στην ΚΟ, έχουμε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, παρόλα τα αυτά όμως και τα καύσιμα αλλά και πολλά άλλα είδη είναι πολύ ακριβότερα σε σχέση με την κεντρική Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε μια νησιωτική πολιτική η οποία να προστατεύει αυτό το και να βάζει κάποια πλαφόν, κάποια όρια, γιατί οι νησιώτες υποφέρουν από αυτήν την ακρίβεια. Μα αυτό ακριβώς λέω, ότι υπάρχει απουσία νησιωτικής πολιτικής. Δεν μπορεί τα νομοσχέδια που ψηφίζονται να μην έχουν αυτό που λέμε ρήτρα νησιωτικότητας. Δεν μπορεί να λαμβάνουν υπόψη ότι εδώ το οτιδήποτε αγοράζεται, διακινείται, που λέτε, είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Άρα θα πρέπει να έχει αυξημένη επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Πιθανόν σε κάποιες περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες να υπάρχει και φορολογική απαλλαγή για 3 χρόνια για κάποιον που θέλει να κάνει επιχείρηση εδώ στο νησί. Κίνητρα λοιπόν να γυρίσουν τα νέα παιδιά στο νησί ή όσα νέα παιδιά είναι εδώ να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, να κάνουν επιχειρήσεις, να μπορέσουν να συμβάλλουν και στην παροχή ανασυγκρότηση αλλά και στην οικονομία του νησιού. Τι ελπίζετε εσείς από τις εσωκομματικές αυτές εκλογές, μιας και είστε και υποψήφιοι για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, είμαι πολύ αισιόδοξος. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο να συμμετάσχει σε εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι εκλογές είναι η αφορμή για πολύ κόσμο να επανασυνδεθεί με την παράταξη. Τώρα που ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, τώρα που ο κύκλος του κ. Μητσοτάκη αρχίζει και ευθύνει με όρους μη αντιστρεπτής θωράς, πλέον ο κόσμος στρέφει τη ματιά του προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως πρέπει να διευρυνθεί, να συνθέσει, να ενώσει ευρύτερες αγωνίες, ελπίδες και προσδοκίες, να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη, να το πω έτσι απλά, η οποία θα είναι η επόμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση του τόπου για να μπορέσει να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών.